Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα βέβαια δεν θα κάνουμε unboxing. Νομίζω ότι ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνουμε review τη σκούπα της Prosenic, την M7 Pro που είχα πάρει πριν από κάτι ξεχασμένα παλικάρια. Είπα αυτή τη φορά, σε αντίθεση με την Bleach Wolf, να της δώσω λίγο χρόνο να τη χρησιμοποιήσω, να της δώσω ίσως και λίγο παραπάνω χρόνο, να τη χρησιμοποιήσω και για σκούπισμα, να τη χρησιμοποιήσω και για σφουγγάρισμα, να δω αν θα βγάλει κάποιο πρόβλημα, γιατί η άλλη, αν θυμάστε καλά, στις πρώτες 10 μέρες μας χαιρέτησε και πήγε εις κύριον. Οπότε αυτήν πρέπει να την έχω ήδη ένα τετράμινο, ίσως παίζει να είναι κάπου εκεί. Άρα σήμερα θα δούμε την σκούπα, πώς λειτουργεί, τι κάνει, τι δεν κάνει και όλα τα απαραίτητα και τα βασικά. Πριν προχωρήσουμε ωστόσο με το review, εγώ θα σας διαβάσω μέσα από το κινητό, γιατί δεν τα θυμάμαι αυτή τη στιγμή απ' έξω για να μπορέσω να σας τα πω, τα βασικά της χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν έχουμε και λέμε. Έχουμε μπαταρία η οποία είναι στα 5200 και θα το τσεκάρω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν ναι, είναι μπαταρία στα 5200. 14,4 volt, έχουμε την δύναμη αναρρόφησης, το πόσο δηλαδή δυνατά τραβάει τα σκουπίδια για να μπορέσει να καθαρίσει στα 2,700 σαν μέγιστο, 600 ml κάδο για τα σκουπίδια και ο χρόνος λειτουργίας της σκούπας σε συνεχόμενη ροή, να το πω έτσι, είναι 120 με 150 λεπτά. Αυτό διαφοροποιείται αναλόγως του πόση ένταση έχουμε επιλέξει την σκούπα να σκουπίζει. Αυτά είναι τα βασικά. Να πούμε λίγο τώρα κάποια στοιχεία που εγώ για εμένα θεωρώ σημαντικά και γιατί επέλεξα αυτήν τη σκούπα ή γενικότερα αυτό το κομμάτι και το είδος της σκούπας. Αρχικά το επέλεξα γιατί απλά βαριέμαι να σκουπίζω, βαριέμαι να σφουγγαρίζω, άρα θεωρώ ότι το να έχω κάτι και να το κάνει για μένα και να μην κουράζω κάποιον άνθρωπο, είναι καλύτερο, είναι πιο βολικό και είναι πολύ πιο ωραίο το να κάθεσαι στον καναπέ σου, κυρίως να πίνεις το τσάι σου, τον καφέ σου, να μιλάς με τους φίλους σου και απλά να περνάει το πραγματάκι, να σκουπίζει, να φεύγει και έλα χαιρετίσματα. Πέρα από αυτό όμως, οι σκούπες στο δικό μου το μυαλό χωρίζονται σε κάποιες κατηγορίες. Είναι οι σκούπες που έχουν από πάνω αυτό το κεφαλάκι, να το πω εγώ έτσι, όπου εκεί πέρα μέσα υπάρχει ένα λέιζερ το οποίο διαβάζει το χώρο και άρα έχουμε καλύτερη περιήγηση στον χώρο, άρα και καλύτερο σκούπισμα του χώρου, γιατί πιάνει καλύτερα τα σημεία. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Έχουμε επίσης τις σκούπες που έχουν αυτό το ματάκι, το κεφαλάκι με το λέιζερ και έχουν δύο βουρτσάκια από μπροστά. Είναι αυτό που είχα επισημάνει και τότε, δηλαδή έχουμε δύο βουρτσάκια και όπως πηγαίνει η σκούπα, αυτά πάνε έτσι και μαζεύουν τα σκουπίδια μέσα. Δεν έχει μόνο ένα από τη μία πλευρά, άρα να πρέπει αναγκαστικά να καθαρίζει από εκείνη την πλευρά για να τραβάει τα σκουπίδια και μετά να τα τραβήξει μέσα. Και έπειτα έχουμε τις άλλες τις σκούπες, οι οποίες δεν έχουν λέιζερ και έχουν μόνο ένα βουρτσάκι επίσης. Εγώ γενικότερα θέλω να έχει λέιζερ γιατί, όπως είπα, θεωρώ ότι καθαρίζει καλύτερα ως προς την ανάγνωση του χώρου. Και επίσης θέλω να έχει και δύο βουρτσάκια γιατί θεωρώ ότι μαζεύει καλύτερα τα σκουπίδια. Και μετά τα φέρνει μέσα και τα τραβάει από κάτω. Από εκεί και πέρα, η σκούπα, σαν σκούπα, μπορεί να ανέβει εμπόδια 2 εκατοστά το μέγιστο. Αυτά δηλαδή μπορεί να τα προσπεράσει και να συνεχίσει να σκουπίζει χωρίς να σταματήσει, χωρίς να έχουμε πρόβλημα, χωρίς οτιδήποτε. Και ταυτόχρονα μπορεί και να σφουγγαρίζει. Το μπορεί να σφουγγαρίζει βέβαια σε ρομποτικές σκούπες, είναι λίγο περίεργο για κάποιον που μπορεί να το ακούει, ωστόσο είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει και κάνει όντως τη δουλειά που πρέπει. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε και να σας τα πω όλα. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και επίσης μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Ξεκινώντας με το πρώτο και το βασικό, να πω ότι η σκούπα δεν είναι πολύ ελαφριά. Τώρα σαν κιλά, 3,63 είναι το βάρος της σκούπας. Η σκούπα είναι το μοντέλο της Prosenic το M7 Pro. Επίσης, εάν θέλετε σε ξεχωριστή αγορά με επιπλέον κόστος γύρω στα 90 ευρώ, μπορείτε να αγοράσετε και ξεχωριστό κάδο, στον οποίο πάει η σκούπα, συνδέεται και με το που τελειώνει το σκούπισμα, αυτός τραβάει κατευθείαν τα σκουπίδια πίσω. Εγώ δεν το αγόρασα. Το να κάθομαι απλά να πατάω τη σκούπα, να κάνω ένα κλαπ, να βγάζω τον κάδο, να τον τεινάζω, να φυσάω λίγο και το φίλτρο και να το ξαναβάζω μέσα και να γλιτώσω 90 ευρώ, θεώρησα ότι είναι καλύτερο.
Αλλά γενικότερα δεν είναι βαριά. Πολύ, δεν είναι όμως και ελαφριά. Δηλαδή τα 3,5 κιλά σίγουρα δεν είναι κάτι ελαφρύ. Από εκεί και πέρα βγαίνει σε μαύρο χρώμα. Δεν έχω στο μυαλό μου ότι βγαίνει σε κάποιο άλλο χρώμα. Και πάμε τώρα στα αρχικά. Σκουπίζει πολύ καλά. Εγώ προσωπικά θεωρώ, αλλά αυτή είναι η δικιά μου η άποψη, ότι με τη σκούπα αυτή, επειδή όταν την αγόρασα την έβαζα να τραβάει και να σκουπίζει κάθε μέρα, δηλαδή όταν λέμε κάθε μέρα μιλάμε κάθε μέρα, τόσο που σκεφτόμουν να της βάλω πρόγραμμα και να βγαίνει μόνη της να σκουπίζει αυτόματα. Δεν έχω ξαναδεί το σπίτι μου τόσο καθαρό. Και αυτό το λέω κυριολεκτικά, δεν υπερβάλλω. Το σπίτι μου δεν το έχω ξαναδεί τόσο καθαρό. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Διαβάζει τον χώρο, τον διαβάζει βέβαια λίγο περίεργα, γιατί για να καταλάβετε, στο σπίτι μου ξεκινάει από εκεί που την έχω, πηγαίνει το δωμάτιο αυτό, πηγαίνει άλλα δύο δωμάτια και όταν περνάει στο αποδίπλα το δωμάτιο, σε εκείνο το σημείο, στη μέση του δωματίου, είναι σαν να τραβάει μία γραμμή ακριβώς στη μέση του δωματίου, οπότε πηγαίνει όπως πηγαίνει με τη δικιά της διαδρομή. Με το που φτάνει στη μέση από το δωμάτιο, δεν προχωράει παραπέρα, κάνει το υπόλοιπο σε αυτήν την νοητή γραμμή που μόνη της έχει δημιουργήσει και αφού κάνει το υπόλοιπο, μετά πάει στο υπόλοιπο το κομμάτι που δεν έκανε προηγουμένως, πέρα από την νοητή γραμμή και κάνει αυτό. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο το έχει κάνει αυτό το πράγμα, αλλά okay, πηγαίνει αρχικά περιφερειακά σε όλο το χώρο και αφού πάει περιφερειακά σε όλο το χώρο στο πώς το έχει χωρίσει στο δικό της τον επεξεργαστή, μετά αρχίζει και σκουπίζει τον υπόλοιπο τον χώρο του δωματίου. Σκουπίζει σε zig-zag. Δεν πηγαίνει περίεργα, πηγαίνει έτσι. Αυτό δηλαδή. Σκουπίζει έτσι. Με αυτόν τον τρόπο, αφού πάει το γύρω-γύρω. Άρα εδώ δεν έχουμε θέμα. Μεγάλη προσοχή σε όλες αυτές τις σκούπες, δεν πρέπει να έχουμε κάτω καλώδια, υφάσματα, κουρτίνες ή κάτι γενικότερα, γιατί πάνε και μπλέκονται και αφού μπλεχτούν μετά αρχίζει και ζητάει βοήθεια. Και αν δεν είσαι σπίτι, δεν την παρέχεις για να μπορέσει να κάνει δουλίτσα. Από εκεί και πέρα, στο σφουγγάρισμα. Στο σφουγγάρισμα είμαι ικανοποιημένος. Απλά έχει δύο τρόπους σφουγγαρίσματος. Έχει τον πρώτο τρόπο όπου ουσιαστικά πάμε και κοτσάρουμε πάνω, το συνδέουμε δηλαδή, γιατί έχει ξεχωριστή υποδοχή, να το πω έτσι, ξεχωριστή θήκη νερού για το συγκεκριμένο, άρα αυτό μπορούμε να το βγάλουμε και να αφήνουμε μόνο το σκούπισμα. Μπορούμε όμως να το συνδέσουμε την ώρα που σκουπίζει, άρα να σκουπίζει μπροστά και απευθείας από πίσω να σφουγγαρίζει. Εδώ θεωρώ ότι στο σφουγγάρισμα λίγο το χάνει. Δεν είναι τόσο καλή όταν το κάνει αυτό, αλλά έχει και ξεχωριστό κομμάτι σφουγγαρίσματος, δηλαδή μπορούμε να επιλέξουμε στην σκούπα, αφού συνδέσουμε την υποδοχή για το νερό, να κάνει μόνο σφουγγάρισμα. Όταν κάνει μόνο σφουγγάρισμα, κάνει το εξής. Γιατί στην πρώτη περίπτωση το σφουγγάρισμα ακολουθεί το σκούπισμα, άρα πάει στο zigzag όπως πηγαίνει αυτό. Αλλά στο σφουγγάρισμα κάνει το εξής. Και αυτό είναι καλό. Δηλαδή, εδώ όντως σφουγγαρίζει. Μπορεί την πρώτη φορά να μην πάρει τη βρωμιά απευθείας, αλλά τη δεύτερη μέρα θα την εξαφανίσει. Και τι εννοώ. Ενώ ότι όταν σφουγγαρίζει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του σφουγγαρίσματος, ξεκινάει έτσι και σφουγγαρίζει σε σχήμα Y, δηλαδή πάει έτσι, κάνει από εδώ, γυρνάει πίσω και μετά πάει από εδώ. Ξαναπάει πίσω, μετά συνεχίζει λίγο ευθεία, ξαναπάει, ξαναγυρνάει, ξαναπάει, ξαναγυρνάει και το κάνει όλο αυτό μέχρι να κάνει όλο το σπίτι. Αυτό είναι καλό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο περνάει τα σημεία δύο ή και τρεις φορές, αναλόγως του πώς θα το κάνει. Και εδώ βέβαια ακολουθεί μια λογική zigzag, δηλαδή πηγαίνει έτσι πάλι, όπως πηγαίνει και στο σκούπισμα, απλά πηγαίνει έτσι, 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 μετά πάει από εδώ, γυρίζει, πάει έτσι, έτσι και συνεχίζει αντίστοιχα και γυρίζει και πάει δεξιά-αριστερά και πάει δεξιά-αριστερά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, απλά αν έχετε μεγάλο χώρο πρέπει να έχετε λίγο το νου σας, γιατί εδώ τελειώνει το νερό. Τώρα θα με ρωτήσει κάποιος τι βάζεις. Κάποιοι μπορεί να βάλουν μόνο νερό γιατί μπορεί να φοβηθούν.
Εγώ βάζω κανονικό καθαριστικό υγρό, το οποίο βέβαια το έχω διαλύσει με νερό, δηλαδή δεν το βάζω το συμπυκνωμένο και το αφήνω να κάνει δουλίτσα. Το έχω διαλύσει σε νερό και έχοντας αυτό διαλυμένο με το νερό, το βάζω μέσα, το φουλάρω και το κοτσάρω. Απλά λίγο προσοχή εδώ πέρα. Σε αυτές τις κούπες, επειδή με το που μπει το υγρό μέσα, αρχίζουν κατευθείαν να στάζουν και να βρέχουν το πανάκι που έχουν για να σφουγγαρίζουν, πρέπει απευθείας να το συνδέσετε και να βάλετε τη σκούπα να ξεκινήσει να σφουγγαρίζει, γιατί αλλιώς αυτό θα αρχίσει να τρέχει είτε στα χέρια σας, είτε αν το έχετε απλά συνδεδεμένο στη σκούπα και η σκούπα δεν κινείται, σε εκείνο το σημείο σίγουρα θα αρχίσει να μαζεύει νερά, επειδή αυτό θα αρχίσει να στάζει και το πανί δεν θα τα κρατήσει όλα. Αναγκαστικά κάποια θα αρχίσει να τα αφήνει να φεύγουν. Τώρα, όσον αφορά τα εμπόδια. Εγώ στον δικό μου τον χώρο έχω ένα τραπεζάκι, το οποίο τραπεζάκι έχει πόδια, αλλά δεν είναι τα πόδια που είναι απλά δύο πόδια έτσι, είναι το πι, να σας το πω, ή το ύψιλον, αναλόγως τώρα πώς θέλει ο καθένας να το λέει. Δηλαδή, είναι ένα πόδι που κατεβαίνει από τη μία πλευρά, συνεχίζει και ανεβαίνει από την άλλη. Η σκούπα εδώ έχει το εξής. Το περνάει, σαφώς, δεν έχει θέμα, αλλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες αναλόγως του πώς η σκούπα θα πάει να το περάσει και θα πάει να ανεβεί πάνω από το πόδι, γιατί κάποιες στιγμές έτσι όπως ανεβαίνει πάει και να στρίψει για να μπορέσει να ξαναγυρίσει και να κάνει και να ράνει, αναλόγως του πώς θα το περάσει, έχει τύχει μία με δύο φορές ή συγκεκριμένη να μπουν οι ρόδες δεξιά και αριστερά από το πόδι και αυτό να έρθει και να κάτσει και να μην μπορεί να συνεχίσει, να μην μπορεί να το προσπεράσει, να μην μπορεί γενικότερα να κάνει οτιδήποτε. Εκεί δηλαδή μου είχε τύχει φορά που δεν ήμουν σπίτι και την είχα βάλει πηγαίνοντας προς αυτό για να σκουπίσει και απλά τη βρήκα στο τραπέζι, αγκαλιά εκεί, να είναι πάνω από τα πόδι, να μην σκουπίζει. Και το κακό εδώ πέρα είναι το εξής. Εάν μείνει πάρα πολλή ώρα σε τέτοια κατάσταση, δηλαδή σε κατάσταση όπου έχει σκαλώσει και δεν μπορεί να σκουπίσει λόγω του ότι έχει σκαλώσει, δεν κρατάει τη διαδρομή. Δεν κρατάει τη διαδρομή σημαίνει ότι με το που θα την δεις εσύ και θα πατήσεις ξανά το κουμπί επάνω στη σκούπα να συνεχίσει να σκουπίζει στο δικό σου το μυαλό, αυτή ξεκινάει από την αρχή. Άρα το ένα μέρος του σπιτιού που το έχει ήδη σκουπίσει θα το ξανακάνει και το άλλο θα το κάνει για πρώτη φορά. Βέβαια δεν είναι κάτι τρομερό, δεν είναι κάτι ποιος ξέρει τι έγινε, απλά είναι παραπάνω χρόνος. Ενώ στην δικιά μου την υπόθεση, ας πούμε, την έβαλα να σκουπίσει να τελειώνει για να μην έχω μετά να κάνω το οτιδήποτε, απλά να πάω να διάξω τον κάδο και να τελειώσει το θέμα εκεί πέρα. Εννοείται πως άμα στο σπίτι έχετε ζώα, αυτά φοβούνται, γιατί μπορεί στην αρχή να είναι λίγο περίεργα ή μπορεί να πάνε να τη δουν και να το παίζουν λίγο διάφορα, με το που το πάει σκούπα όμως από κοντά, γίνονται λούις, δεν κάθονται δευτερόλεπτο. Όταν λέμε δευτερόλεπτο, δευτερόλεπτο. Η σκούπα έχει τρία επίπεδα λειτουργίας. Είναι το δυνατό, είναι το μεσαίο και είναι και το ήσυχο. Στο ήσυχο σχεδόν δεν ακούγεται. Στο δυνατό ακούγεται. Στο μεσαίο είναι το μεσαίο. Ακούγεται και δεν ακούγεται, αλλά δεν είναι ότι δεν την ακούει κάποιος, σίγουρα την ακούει. Άποψή μου είναι ότι τραβάει καλύτερα στο πιο δυνατό, όπως μπορεί να υπολογίζει και να πιστεύει κάποιος. Αλλά αν τη βάζετε κάθε μέρα, κάποιες φορές και αν τη βάλετε, ας πούμε, μέρα παραμέρα στο μεσαίο, δεν θα γίνει και τίποτα, πάλι θα τα μαζέψει. Το ακόμα πιο τρομερό είναι το ότι κάθε μέρα να βάζει ένας άνθρωπος τη σκούπα τη συγκεκριμένη να σκουπίζει, κάθε μέρα βρίσκει και μαζεύει πράγματα. Κάθε μέρα βρίσκει και μαζεύει σκουπίδια. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορούσα να το πιστέψω όταν το έβλεπα και κάθε φορά αναρωτιόμουν πώς γίνεται να μαζεύει κάθε φορά τόσα πολλά ενώ σκουπίζει κάθε μέρα. Ζενεσεπά. Δεν έχω ιδέα που γυρίζει τελευταία. Δεν θυμάμαι τι λέει μετά. Από εκεί και πέρα, τη σκούπα. Μπορούμε να τη χειριστούμε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι το ότι απλά πάμε και πατάμε το κουμπί της έναρξης επάνω στη σκούπα και αυτήν ξεκινάει και σκουπίζει όλο το σπίτι. Από εδώ, από το κουμπί δηλαδή, δεν μπορούμε να τη βάλουμε
να σφουγγαρίσει συγκεκριμένα, δηλαδή δεν μπορούμε να γυρίσουμε και να επιλέξουμε απλά να σφουγγαρίσει όπως μπορούμε να κάνουμε από την εφαρμογή. Μπορούμε μόνο να βάλουμε να σκουπίσει ή να βάλουμε να σκουπίσει και να σφουγγαρίσει ταυτόχρονα. Μέσα από την εφαρμογή μπορούμε να βάλουμε να σκουπίσει, μπορούμε να βάλουμε να σφουγγαρίσει, μπορούμε να βάλουμε να σκουπίσει και να σφουγγαρίσει εάν το επιλέξουμε συνδέοντας το εξάρτημα, μπορούμε να βάλουμε να σκουπίσει συγκεκριμένο σημείο μέσα στο σπίτι, μπορούμε να βάλουμε να σκουπίσει αλλά να μην σκουπίσει συγκεκριμένο σημείο μέσα στο σπίτι και όλα αυτά τα ορίζουμε μέσα από την εφαρμογή. Το τονίζω και το ξεκαθαρίζω γιατί ψάχνοντας για σκούπα και για το ποια σκούπα θέλω να πάρω, κάποιες έχουν κάποιες ταινίες που τις παίρνουμε και τις κολλάμε στο έδαφος και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά είναι σαν να δημιουργούμε έναν εικονικό τοίχο από τον οποίο δεν θα περάσει η σκούπα. Εμένα αυτό δεν με βόλευε για να σας πω την αλήθεια, γιατί μπορεί να ήθελα κάποια στιγμή να μην σκουπίσω εδώ και μπορεί να ήθελα κάποια στιγμή να μην σκουπίσω εδώ. Δεν έπαιζε στο δικό μου το μυαλό να παίρνω και να κολλάω παντού ταινίες ή να πρέπει να ξεκολλάω την ταινία και να την κολλάω κάπου αλλού και να κάνω αυτό το πράγμα. Αυτό δηλαδή, αν κάποιος πάει να αγοράσει μια σκούπα, θα ήταν καλό να το προσέξει. Γιατί και εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτό το πράγμα, μέχρι που το έμαθα και το ανακάλυψα, ψάχνοντας για σκούπες. Τώρα, όσον αφορά την εφαρμογή και τη σκούπα. Η σκούπα μπορεί να αποθηκεύσει, να το πω έτσι, μέχρι τρεις χάρτες. Δηλαδή, αν έχουμε, ας πούμε, ένα σπίτι το οποίο έχει τρεις ορόφους και ο κάθε όροφος είναι ξεχωριστά όσον αφορά τη διαρρύθμιση του, μπορεί να τους αποθηκεύσει και να επιλέγουμε μέσα από την εφαρμογή κάθε φορά ποιον χάρτη θέλουμε η σκούπα να ακολουθεί, ούτως ώστε να σκουπίσει. Είναι λίγο μπερδεμένο βέβαια το πώς θα δημιουργηθεί, γιατί οι χάρτες στην εφαρμογή δημιουργούνται όταν βάζουμε τη σκούπα να σκουπίσει. Δεν μπορούμε δηλαδή να βάλουμε τη σκούπα απλά να κάνει αναγνώριση του χώρου και αυτό να το αποθηκεύσει. Θα πάμε τη σκούπα σε ένα καινούριο χώρο, αυτή θα τα χάσει, θα μπερδευτεί, δεν θα ξέρει τι κάνει, θα σταματήσει την πρώτη φορά, αλλά όταν θα τη βάλετε δεύτερη μπορεί να ξεκινήσει και να σκουπίσει όλο το σπίτι, οπότε και να χαρτογραφήσει τον χώρο ή μπορεί πάλι να σταματήσει. Στην τρίτη φορά σίγουρα θα σκουπίσει και θα κάνει χαρτογράφηση. Άρα, δεν μπορούμε εδώ να βάλουμε τη σκούπα απλά να διαβάσει το χώρο και κάποια στιγμή μετά που θα θέλουμε να τη βάλουμε να σκουπίσει. Υποχρεωτικά σκουπίζει και χαρτογραφεί. Απλά προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια που σας είπα. Είναι λίγο μπερδεμένο βέβαια στο πώς φορτώνονται οι χάρτες, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Μέσα από την εφαρμογή μπορούμε να επιλέξουμε το σημείο στο οποίο θέλουμε να σκουπίσει. Μπορούμε να πατήσουμε απλά ένα σημείο στο χάρτη και η σκούπα θα πάει και θα σκουπίσει σε ένα κομμάτι τύπου 1x2 ή 3x2, κάπως έτσι. Ή μπορούμε να επιλέξουμε από τον χώρο ένα συγκεκριμένο σημείο όπου δημιουργούμε τον χάρτη. Ανοίγουμε ένα τετραγωνάκι, τέλος πάντων, φανταστείτε το μέσα στον χάρτη που έχει σκούπα αποθηκευμένο και πάει και σκουπίζει εκεί. Όσον αφορά τα χαλιά, δεν έχω κάποιο ψηλό χαλί με κάποιο ψηλό, πώς λέγεται αυτό το κομμάτι που περνάει το χαλί, τέλος πάντων, για να μπορέσω να σας πω αν το σκουπίζει και αν το ανεβαίνει κανονικά. Το πατάκι της εισόδου το οποίο έχω, ναι, το σκουπίζει. Δεν είναι ότι περνάει από πάνω και το βλέπεις και λες, Θεέ μου, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πατάκι που ήταν κρυμμένο. Το σκουπίζει όμως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά δεν τα τραβάει τόσο δυνατά και τόσο πολύ, ούτως ώστε να πούμε ότι, wow. Αλλά και πάλι το τονίζω ότι δεν έχω κανονικά χαλιά για να μπορέσω να κρίνω και να σας πω ότι ναι, κάνει δουλειά ή δεν κάνει δουλειά. Προσέχουμε όμως στα χαλιά, αν έχουν τριχούλες που προεξέχουν ή αν έχουν κάτι, μπορεί να τα τραβήξει. Και αν τα τραβήξει, μπορεί να κολλήσει. Αυτό δηλαδή δεν το θέλουμε, γιατί μπορεί να χαλάσει και το μοτέρ, μπορεί να χαλάσει και το χαλί. Το προσέχουμε λίγο εδώ πέρα. Τώρα, όσον αφορά την εφαρμογή. Με το που ανοίγει, είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι και βλέπουμε ότι επάνω έχει την πρώτη τη γραμμή, ας πούμε να το πω έτσι, τη σκούπα μας και το χώρο μας. Με το που πατάμε, μας δείχνει η σκούπα που βρίσκεται, έχει ένα πράσινο τετραγωνάκι με ένα κεραυνό, όπου αυτό είναι ο φορτιστής, μας δείχνει τη διαδρομή που έχει ακολουθήσει η σκούπα για να σκουπίσει, τα δωμάτια από τα οποία έχει περάσει και σαφώς επειδή κάνει και τη χαρτογράφηση, μας δείχνει το που έχει εμπόδια,
το τι τη σταμάτησε, από πού δεν μπορεί να περάσει και όλα αυτά. Συνεχίζοντας από το συγκεκριμένο, έχουμε το εξής. Κάτω αριστερά μας δείχνει ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί ή ότι φορτίζει. Δεξιά από αυτό, πάλι στην κάτω πλευρά, μας δείχνει την ένταση. Βασικά μας δείχνει το κουμπάκι στο οποίο θα πατήσουμε για να ξεκινήσει να σκουπίζει. Δεξιά από αυτό μας δείχνει την ένταση και από εκεί επιλέγουμε το πόσο δυνατά θέλουμε να σκουπίζει. Μπορούμε να πατήσουμε το more, να δούμε τις καταγραφές όλες από την καθαριότητα που έχει κάνει, όπου μας δείχνει τα λεπτά, τα συνολικά, τα τετραγωνικά, το πόσες φορές σκούπισε, πότε έγινε, πόσα τετραγωνικά σκούπισε, τα πάντα. Μπορούμε από πάνω δεξιά να καθαρίσουμε και να διαγράψουμε όλες αυτές τις εγγραφές και γυρνάμε πίσω. Μπορούμε να επιλέξουμε το timing cleaning, όπου από εκεί επιλέγουμε πότε θέλουμε να καθαρίζει, ποιες μέρες, ποιες ώρες και να ξεκινάει αυτή να καθαρίζει μόνη της. Μπορούμε να πάμε στο silent mode, όπου πάει και καθαρίζει ήσυχα τύπου βράδυ για να μην κάνει φασαρία. Αν επιλέξουμε το restore map, μας δείχνει όλους τους χάρτες που έχει αποθηκευμένους η σκούπα και μπορούμε να επιλέξουμε κάποιον από αυτόν. Δηλαδή μπορούμε από εδώ, αν έχουμε βάλει τη σκούπα, να σκουπίσει σε 3-4 ξεχωριστούς ορόφους. Τώρα δεν μπορώ να βρω και κάποιο άλλο σπίτι πέρα από το δικό μου. Αν έχουμε βάλει τέλος πάντων τη σκούπα να σκουπίσει, να το δείτε εδώ, μπορούμε να επιλέξουμε τον έναν το χάρτη ή μπορούμε να επιλέξουμε τον άλλον το χάρτη. Αυτά είναι δύο διαφορετικά σπίτια, για να καταλάβετε. Άρα μπορούμε να πατήσουμε το use this map, φορτώνει αυτό το χάρτη στη σκούπα και εφόσον το κάνουμε το συγκεκριμένο, ξεκινάει να σκουπίζει. Ή μπορούμε να επιλέξουμε έναν από τους τρεις χάρτες που μπορούμε να έχουμε αποθηκευμένους και αντίστοιχα πατώντας τον delete μπορούν να διαγραφούν. Από εκεί και πέρα μπορούμε να επιλέξουμε το spot clean. Το spot clean είναι η επιλογή στη δεύτερη γραμμή αριστερά. Σημαίνει ότι η σκούπα στο σημείο που βρίσκεται, πατώντας το, αρχίζει και σκουπίζει γύρω από τον εαυτό της. Κάνει αυτό το πράγμα δηλαδή. Οι οποίοι γερνάνε πώς. Τι, γερνάνε οι κύκλοι αυτοί, τι ακριβώς. Έτσι. Και σκουπίζει και σκουπίζει και σκουπίζει και σκουπίζει. Η άλλη επιλογή που έχουμε είναι το appoint clean. Το appoint clean είναι το σημείο που σας είπα ότι πάμε και επιλέγουμε πάνω στο χάρτη με το δάχτυλο και πάει και σκουπίζει εκεί σε μια απόσταση τύπου 3x2 ή 1x2, ανάλογος τώρα του πόσο είναι, δεν το μέτρησα. Το Y-shaped mopping είναι το σφουγγάρισμα. Αυτό δηλαδή που σας έλεγα προηγουμένως ότι σφουγγαρίζει σε σχήμα Y. Με αυτό, επιλέγοντάς το, η σκούπα μόνο σφουγγαρίζει. Δεν σκουπίζει. Το multi-zone cleaning, αν το πατήσουμε, μας έχει χωρισμένους, βασικά έχουμε εμείς χωρίσει τα δωμάτια και θα σας δείξω πώς τα χωρίζουμε. Έχουμε εμείς χωρίσει τα δωμάτια και μπορούμε να επιλέξουμε αυτά που θέλουμε και επιλέγοντάς τα μας κάνει και ένα tick. Άρα, επιλέγοντάς τα, πατάμε το go to clean και η σκούπα ξεκινάει να καθαρίζει. Και έχουμε επίσης το deep cleaning, όπου ουσιαστικά περνάει το καθάρισμα δύο φορές για να είμαστε σίγουροι ότι το καθάρισε. Και έχουμε και το auto partition area που δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει, για να σας πω την αλήθεια. Μία φορά πήγα να το χρησιμοποιήσω, κάτι μου κατέστρεψε λίγο τους χάρτες όπως τους είχε υποθηκεύσει και όπως είχα χωρίσει εγώ τα δωμάτια και είπα χαιρετίσματα. Στο device information βλέπουμε τις πληροφορίες της σκούπας. Στο positioning robot, πατώντας το, απλά ξεκινάει η σκούπα και φωνάζει ότι είμαι εδώ. Στο remote control mode, πατώντας το, μας ανοίγει. Τώρα δεν μπορεί να συνδεθεί με τη σκούπα, γιατί όπως βλέπετε, εγώ είμαι εκτός. Μας ανοίγει και καλά το τηλεχειριστήριο μέσα από το κινητό για να μπορούμε να χειριστούμε τη σκούπα από εδώ, ούτως ώστε να την κατευθύνουμε εμείς όπως θέλουμε. Και το general settings είναι οι γενικές ρυθμίσεις της σκούπας, όπου μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα, να διαγράψουμε τους χάρτες, επιλέγουμε το πόσο δυνατά θέλουμε να ακούγεται η σκούπα όταν μιλάει, δηλαδή όταν ξεκινάει που σου λέει ότι πάω για καθάρισμα, ή όταν τελειώσει που σου λέει ότι τελείωσα, πάω για φόρτιση και τέτοια. Να επανεκκινήσουμε, βλέπουμε αν θέλουμε να κάνουμε κάποιο update στη σκούπα και όλα αυτά τα κομμάτια με χρήστες, με τα πάντα. Ή να διαγράψουμε και τη σκούπα επίσης. Και τώρα έχουμε το εξής. Πώς χωρίζουμε τα δωμάτια που σας είπα προηγουμένως. Πατάμε στο custom area, μας ανοίγει το κομμάτι του σπιτιού, τον χάρτη δηλαδή, όπως τον έχει χαρτογραφήσει η σκούπα, και πατώντας εδώ επάνω, πατώντας δηλαδή το custom area, μας ανοίγει το τετραγωνάκι που θέλουμε για να φτιάξουμε. Μας ανοίγει ένα πολύ μικρό τετραγωνάκι επάνω στην οθόνη. Από το πολύ μικρό αυτό τετραγωνάκι επάνω στην οθόνη, να το δείτε, ας πούμε, τώρα εγώ που το κουνάω αυτό, αυτό είναι ένα τετραγωνάκι που είναι ένα δωμάτιο. Είναι το υπνοδωμάτιο το δικό μου. Αυτό λοιπόν το τετραγωνάκι εμείς μπορούμε να το αλλάξουμε, να το μικρύνουμε, να το μεγαλώσουμε ή να το διαγράψουμε εάν δεν το θέλουμε για να το ξανααλλάξουμε. Μπορούμε να επιλέξουμε εδώ που λέει cleaning times δεξιά κάτω, ή επί 1, επί 2, πόσες φορές θέλουμε να καθαρίζει. Εφόσον αποθηκεύσουμε τους χώρους, πατάμε Save Area Temporarily, αλλά αυτό το αποθηκεύει μόνιμα. Και από εκεί και πέρα το αποθηκεύει, τελειώνει το θέμα και μετά πάμε πάλι στο More, πάμε στο Multi-Zone Cleaning και επιλέγουμε το δωμάτιο που θέλουμε για να καθαρίσει. Και στο Setup Restricted Area μπορούμε εδώ να επιλέξουμε τα σημεία στα οποία δεν θέλουμε να περάσει να σκουπίσει. Γενικότερα η σκούπα είναι πολύ εύκολη. Η εφαρμογή δεν είναι δύσκολη.
Βέβαια, όπως λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, έχει ένα learning curve, δηλαδή χρειάζεται λίγο συνήθεια για να μπορέσουμε να σκουπίσουμε χωρίς να έχουμε πρόβλημα με το να ψαχνόμαστε κάθε φορά. Γιατί φανταστείτε ότι εγώ τον πρώτο μήνα ψαχνόμουν συνέχεια τι κάνει εκείνο, τι κάνει το άλλο, πώς το έκανε την άλλη φορά και όλα αυτά τα στοιχεία. Άποψή μου προσωπική, έχοντας περάσει και δύο σκούπες, γενικότερα θεωρώ ότι οι σκούπες οι ρομποτικές είναι ένα πράγμα εκπληκτικό, γιατί σε γλιτώνουν από πάρα πολύ κόπο, σε γλιτώνουν από πάρα πολύ ταλαιπωρία. Σίγουρα δεν σκουπίζουν όπως σκουπίζει ένας άνθρωπος, γιατί δεν θα πάει η σκούπα να σηκώσει μια καρεκλά ή να σηκώσει μια σακούλα. Με το που θα πάει εκεί πέρα και θα δει ότι δεν μπορεί να σκουπίσει και να περάσει, απλά θα συνεχίσει και θα πάει γύρω-γύρω. Okay, το δέχομαι. Αλλά αν σκουπίσει κάθε μέρα και τα έχει όλα καθαρά, δεν θα έχετε πρόβλημα. Και το τονίζω και πάλι, πραγματικά εγώ δεν έχω ξαναδεί το σπίτι μου τόσο καθαρό. Από εκεί και πέρα, αν θα ξαναγόραζα ή αν θα αγόραζα κάποιο άλλο μοντέλο ή κάποια άλλη σκούπα για κάποιο άλλο χώρο ή για κάποιο δώρο, εάν μπορούσα να διαθέσω 300 ευρώ ή 400 ευρώ για δώρο, ναι, θα το έκανα. Γιατί πιστεύω ότι αυτό το δώρο είναι χρήσιμο, είναι πάρα πολύ βολικό, πάρα πολύ καλό. Τέλος της ιστορίας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο εδώ πέρα δηλαδή να σας πω ή να συζητήσουμε. Είναι καλό. Κάνει. Διαφορετικό σημείο, ίδιο βίντεο ωστόσο. Και με αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι δηλαδή είναι καλό και κάνει, κλείνουμε το βίντεο. Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας. Όσον αφορά τη σκούπα, η τελευταία μου κουβέντα είναι ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος και απόλυτα ευχαριστημένος και δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Αυτό νομίζω συνοψίζει τα πάντα. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι, μην παραλείψετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποίησεις για οτιδήποτε καινούριο ανεβαίνει. Ό,τι θέλετε, μου το γράφετε στα σχόλια, μου το λέτε, μου το ρωτάτε, θα σας απαντήσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να προσέχετε, να μένετε ασφαλείς και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας!